Έχουμε μαζί μας τώρα τον προπονητή της Ένωσης, τον κύριο Μιχάλη Κακιούζη, από τον οποίο θα θέλαμε τα δικά του σχόλια να μας πει για το τι έγινε στο σημερινό παιχνίδι ή μάλλον το τι δεν έγινε για την ομάδα του, και θα αρχίσουμε από αυτό. Καλησπέρα, καλή χρονιά καταρχήν. Υγεία πραγματικά, και δεν είναι κοινότυπη ευχή, είναι πραγματικότητα την περίοδο που ζούμε. Τίποτα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όσο μπορέσαμε να ακολουθήσουμε τον κεραυνό, το κάναμε καλά στα τρία τέταρτα του αγώνα. Προσπαθούσαμε να κάνουμε recovery κάποιους παίχτες όπως ο Τζάζο που ήταν δραματισμένος, ο Φέρικσονίο όπως και ο Ρόμπινσον. Και αυτό και διαχειριστήκαμε έτσι τις αλλαγές. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, πράγμα το οποίο δεν το κάναμε. Αλλά όπως ξαναείπα, θέλαμε να επαναφέρουμε κάποια παιδιά από τραυματισμούς, γιατί έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Τετάρτη, αρχίζει η ονομένη Τετάρτη με το ΑΠΟΕΛ και μετά με την Ομόνια, που αυτά τα δύο παιχνίδια θα κρίνουν ουσιαστικά τη θέση μας τετράδα. Μάλιστα, προτού σας αποδευνήσω, για να μην σας κρατήσω και πολύ, γιατί πρέπει να μιλήσετε και με τους παίχτες σας, θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι εσείς σαν προπονητής είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τους παίχτες να νιώθουν ότι κερδίζουν και από τις ήττες. Ναι, σαφώς, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα συμφωνώ απόλυτα. Έτσι είχα μάθει εγώ όταν έπαιζα, και τώρα, σαν παίκτης, αυτό που προσπαθώ να κάνω κάθε φορά βλέπουμε τα παιχνίδια μας, να βελτιώσουμε τα λάθη μας, για την ακρίβεια, να κάνουμε καινούργια λάθη. Απλά να μην κάνουμε τα παλιά. Νομίζω ότι φαίνεται η πορεία της ομάδας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ότι αυτό ακριβώς δείχνει. Είναι μια νέα παιδιά. Έχουν αποδεχτεί τη φιλοσοφία και δικιά μου. Αντέχουν εμένα, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και βήμα-βήμα χτίζουμε κάτι καλό φέτος και για τα επόμενα χρόνια για την ομάδα του Παραλιμνίου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και άλλες ομάδες πλην των τριών μεγάλων αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Μάλιστα, εντάξει, να σας ρωτήσω τότε κάτι ακόμα πρωτού σας αποδεσμεύσω, επειδή με αυτό ξεκινήσατε την αναφορά σας. Και οι νίκες και οι ήττες συμβαίνουν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει όλη η ανθρωπότητα. Επομένως, αυτή η ευχή με αυτό που πάει να συμβεί τώρα, ότι είμαστε κοντά στη λύση. Τελικά, πώς θα βγούμε μετά από όλο αυτό, θα βγούμε καλύτεροι? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι κακό για να είμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Αυτό πρέπει να το έχουμε σαν βάση μας. Αλλιώς δεν είσαι άνθρωπος, είσαι κάτι άλλο. Ελπίζω όλοι να έχουμε καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το να είμαστε καλά. Και η ευχή μου είναι, μακάρι όλα τα προβλήματά μας να ήταν να θα χάσουμε ή να θα κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα στη ζωή μας γενικώς, που έχουν πιο πολύ μεγάλη αξία από το αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε ένα παιχνίδι. Αυτό ακριβώς ήθελα να ακούσω από σας, κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Κάθε επιτυχία στην ομάδα σας.